σε δύσκολη θέση αγωγή κυπευτικών των τρικάλων από τη μείωση της κατανάλωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό λόγω του περίφημου διατροφικού σκανδάλου που ξέσπασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα φάση τα κυπευτικά παραμένουν αδιάθετα στα χωράφια αλλά και όσα πωλούνται διατίθενται σε χαμηλές τιμές όταν το κόστος παραγωγής είναι πολλαπλάσιο. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε ότι τα ντόπια προϊόντα είναι απολύτως ασφαλή για τους καταναλωτές. Πραγματικά, εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, όπως και στην Περιφερειά, τα προϊόντα αυτά που παράγουμε τα κυπευτικά είναι ασφαλή. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό το βακτήριο, το διατροφικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και επειδή η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι σε απόγνωση, γιατί μένουν τα προϊόντα, δεν μπορούν να τα εξάγουν, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση, γι' αυτό το λόγο ζητάμε την αποζημίωση αυτών των ανθρώπων στην παραγωγή που έχουν στα κυπευτικά.